σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Άρη, όπως είπατε. Είναι 8 χρόνια, οδεύουμε στα 8 χρόνια. Είναι καθιερωμένη η εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο η γιορτή του Άρη. Πράγματι, τα 100 χρόνια αυτά, όλη αυτή η εκατονταετία μας έχει δώσει πάρα πολλά πειράγματα. Ο Άρης πάντα από την μέρα που γυρίθηκε ήταν πρωτοχώρος. Πάντα ήταν μπροστά στις εξελίξεις αθλητικές και στις κοινωνικές. Και υπάρχει μια τεράστια παρακολουθή, η οποία σίγουρα για εμάς που είμαστε τώρα οι παρόντες, αλλά και για το μέλλον, μας οδηγεί ότι ο Άρης πάντα πρέπει να έχει στόχους, πρέπει να κοιτάει πάντα ψηλά. Και πάντα αυτός ο σύλλογος, τόσο μεγάλος σύλλογος, να συνεχίζει να προσφέρει στην κοινωνία, στον αθλητισμό και να έχει πάντα ως στόχο κάποιους στρατηγικούς στόχους, όπως μπορεί να είναι το γήπεδο, μπορεί να είναι οι διακρίσεις, οι τίτλοι, γιατί πραγματικά έτσι είναι ο Άρης, πάντα πρέπει να κοιτάζει ψηλά. Άρα, το όραμά σας για την ομάδα ενώπιον των 100 χρόνων, ποιο είναι, πού θα θέλατε να δείτε την ομάδα στα 100 χρόνια τους? Εμείς θα θέλαμε όλοι να υπάρχει ένα καινούριο γήπεδο ποδοσφαίρου, ένα γήπεδο μπάσκετ Νίκος Γκάλης, που είναι αντικειμενικά δύσκολο να γίνει, αλλά πρέπει να είναι αυτός ο στόχος, ο βασικός στόχος όλων των διοικήσεων του Άρη, ο στρατηγικός στόχος του Άρη. Τα 100 χρόνια, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όσο δυνατόν περισσότεροι τίτλοι να έρθουν στην ομάδα, όσο δυνατόν περισσότερες διακρίσεις. Βέβαια, σήμερα την ημέρα που μιλάμε, απαιτούνται για να έρθουν αυτά, απαιτούνται και κάποια μέσα, όπως οικονομικές συνθήκες, οικονομική βιωσιμότητα, αγωνιστικές επιτυχίες, καταλαβαίνετε, ώστε να επιτευχθούν αυτά που